Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας οργανώνουμε μια ημερίδα που αφορά τον έμφυα, ένα θέμα που πιστεύουμε ότι αφορά όλους τους συναδέλφους αρχικά, αλλά και τους φορολογουμένους του νομού μας και της πόλης μας. Η συγκήτρια θα είναι η κυρία Κόλια, είναι η πλέον κατάλληλη να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί μετά την επιβολή του φόρου που ταλανίζει όλους τους Έλληνες. Είναι προϊσταμένη το τμήμα της φορολογίας ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών και πιστεύουμε ότι όλοι όσοι που το παρακολουθήσουν θα βρουν κάποιες απαντήσεις στα προβλήματα και στα ερωτήματα που τους απασχολούν. Αυτή τη στιγμή όμως ο κόσμος έχει πληρώσει η έμφυα και εσείς βέβαια έχετε τυπώσει στα λογιστικά σας γραφεία. Γιατί υπάρχει έτσι, δεν θα πρέπει ίσως να γίνει πιο νωρίς η ενημέρωση? Δυστυχώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπόρεσε και δεν είχε τον χρόνο να προλάβει να ανοίξει την εφαρμογή προκειμένου να γίνουν διορθώσεις στα όσα λάθη υπάρχουν. Το μόνο που πρόλαβε είναι να κάνει επανυπολογισμό σε όσα λάθη είχαν δημιουργηθεί από δική του παιδιότητα, λάθος τιμές ζώνης και μάλιστα σε οικόπεδα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα, μάλλον από ό,τι μας έχουν πει από τις αρχές Οκτωβρίου, θα δοθεί η δυνατότητα και στους φορολογουμένους, είτε ήδη από μόνοι τους αν το γνωρίζουν, είτε μέσω των συναδέλφων, να προβούν σε διορθώσεις. Αρχικά, καλό είναι να ελέγξουν όλοι τα ακινητά τους. Υπάρχουν λάθη και από τις εφορίες. Πολλά από τα διορθωτικά ψημενιά που έχουν υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα σε ΣΔΟΗ δεν έχουν περαστεί και δεν έχουν καταχωρηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε ο υπολογισμός του έμφυα να είναι σωστός. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους, όταν θα λάβουν, τυπώσουν ήδη ή από τους συναδέλφους τα καθαριστικά τους, να τα ελέγξουν και να είτε από μόνοι τους είτε μέσω των συναδέλφων να προβούν σε διορθώσεις. Έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Τι ποιο είναι το κλίμα γενικότερα που επικρατεί? Υπάρχει σύγχυση? Υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Είναι ένας φόρος ο οποίος είναι για πρώτη φορά εφαρμόζεται. Είναι συγχώνευση δύο αρχικά φόρων. Οι υπολογισμοί που έχουν γίνει δεν προκύπτουν ακριβώς από τα καθαριστικά που έχουν έρθει στον κόσμο. Σε αρκετούς είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά που έχουν έρθει, γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη αν τα ακίνητα είναι κενά ή όχι. Και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή έτυχε να έχουν κάποια κίνητα στο όνομά τους. Το μόνο που θα πω είναι ότι κατά την άποψη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ο έμφυα όπως εφαρμόζεται είναι ένας άδικος φόρος. Και είναι άδικος για πολλούς και διάφορους λόγους. Την άποψη του Επιμελητηρίου. Την άποψη του Επιμελητηρίου. Την οποία την έχουμε καταθέσει κιόλας. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι ο υπολογισμός γίνεται σε αντικειμενικές αξίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, τη σημερινή πραγματικότητα. Επίσης, ότι έγινε πολύ πρόχειρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά λάθη εξού και θα μπούμε στη διαδικασία κάποιοι από εμάς να κάνουμε διορθωτικές έτσι δηλώσεις για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια έκπτωση. Και η άποψη του Επιμελητηρίου επίσης είναι ότι πρέπει να υπάρχει φόρος ακίνητης περιουσίας για το κράτος, αλλά να υπάρχει με μια προοδευτικότητα ανάλογα με τα ακίνητα που έχει ο καθένας και ανάλογα και να υπάρχει και μια συνάρτηση σε σχέση με τι του αποδίδουν ως τίμημα. Προβλήματα που έρχεται στον υπολογισμό του φόρου, προβλήματα που μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι θα δημιουργηθούν με το χρόνο που έχει δώσει το Υπουργείο για τη διόρθωση των σαλμάτων. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος αυτός. Από Μαρία έχει υποσχεθεί θα ανοίξει στις 2-3 του μήνα, σήμερα είδαμε ότι μάλλον δεν θα πάει 15. Και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα που όλα τα λογιστικά γραφεία και οι συνάδελφοι λογιστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δηλώσεις και άλλων φορολογιών. ΦΠΑ τριμήνου. Άρα ο χρόνος αυτός είναι πάρα πολύ μικρός για τόσο μεγάλο φόρο του εργασίας που πιστεύουμε ότι απαιτεί οι διορθώσεις όλων αυτών των ε9 και των καθαριστικών του έμφυα. Δεύτερο θέμα που θα θέλαμε να δείξουμε είναι, πιστεύω θα τα δείξουν και οι συνάδελφοι στην πορεία, αλλά θα βάζουμε εμείς από την αρχή, είναι το θέμα των προστήμων. Πιστεύουμε πως θα πρέπει όλες οι δηλώσεις που θα υποβληθούν και θα αφορούν διορθωτικές δηλώσεις να μην υπόκειται σε πρόστιμο.
υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν διαπιστώσει ότι πολλές δηλώσεις που έχουν υποκριθεί, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα συντροφή, δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το σύστημα. Τέτοιες περιπτώσεις τουλάχιστον θα πρέπει να εξαιρεθούν από την επιβολή υποστήριου. Και ένα τέταρτο σημείο, πάρα πολύ σημαντικό για μας, είναι ότι σε κανένα σημείο της εφαρμογής δεν υπάρχει ο τρόπος υπολογισμού. Κανείς από τους συναδέλφους δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι αυτό που έχει υπολογιστεί σε κάποιο κίνητο είναι σωστό ή λάθος. Δεν υπάρχει κάπου ούτε εκείνη η ζώνης, κάποιο στοιχείο από το οποίο να μπορούμε να έχουμε ως αρχή και να πούμε ότι λαμβάνουμε αυτό το στοιχείο και όντως προκύπτει αυτός ο προσδιορισμός της επιθυμητής αξίας του κινήτου. Στη ΔΟΗ, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, υπάρχει δυνατότητα κάποιο να δει πώς έχει υπολογιστεί το κινήτο. Θα θέλαμε, σαν εκπρόσωπος του Υπουργείου, υποβάλλουμε το αίτημα να μπορούμε και εμείς να το βλέπουμε αυτό. Θα σας πω το αντικείμενο του ΕΜΦΙΑ, όχι για άλλη αιτία, γιατί άμα ξέρουμε το αντικείμενο, το υποκείμενο και τις απαλλαγές του ΕΜΦΙΑ, θα μπορέσουμε ίσως να καταλάβουμε καλύτερα πώς ακριβώς θα συμπληρώσουμε τη δήλωση ε9 για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στη φορολογία. Το επιθυμητό σε εισαγωγικά, έτσι. Το επιθυμητό θα ήταν να μην έχουμε φόρο. Λέμε τώρα. Το δυνατό καλύτερο, τέλος πάντων, να πάρουμε όλες εκείνες τις μειώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, εφόσον τις δικαιούμαστε. Εκτός λοιπόν από το αντικείμενο του ΕΜΦΙΑ, το κλασικό αντικείμενο του ΕΜΦΙΑ που το ξέρουμε όλες, όλες τις φόρες ακίνητης περιουσίας μέχρι σήμερα, δηλαδή το εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους ψηλής κυριότητας επικρατείας οίκησης σε ακίνητα και τα δικαιώματα αποκλειστική χρήση βοηθητικών χώρων, πολεμικών δεξαμενών ή χώρων στάθμευσης στα ακίνητα αυτά, εκτός λοιπόν από αυτό, έχουμε και νέα αντικείμενα, το δικαίωμα επιφανείας, το δικαίωμα νομής και ιονής κατοχής, το δεσμευμένο ακίνητο του ΟΤΑ, θα τα πούμε πιο κάτω, και τα προχωρώ λίγο γρήγορα και θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Το υποκείμενο του ΕΜΦΙΑ λοιπόν, μέχρι τώρα είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει δικαιώματα επί των ακινήτων που λέγαμε πριν. Αυτό που ίσχυε και πριν και στις φορολογίες του ΕΤΑΚ, του ΦΑΠ, εφόσον αυτά τα αντικείμενα τα έχει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτος. Επειδή πραγματικά ασχολείστε με εισόδημα, ΦΠΑ, μιλάτε για χρήσεις, για οικονομικά κτλ., υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουμε αυτή την 1η Ιανουαρίου πολλές φορές. Λέμε έτος 14 και εσείς στο μυαλό σας μπορεί να έχετε τη χρήση του 13 που ισχύει για 14. Δεν είναι έτσι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε τελείως. Λέμε λοιπόν, τι λέμε. Για μας, είτε χρόνο γέννηση φορολογικής υποχρεώσης πούμε, είτε φορολογικό έτος πούμε, είτε χρήση πούμε, είτε διαχειριστικό έτος πούμε, αυτά όλα συμπυκνώνονται σε μία μόνο ημερομηνία. Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτος φορολογίας. Θέλουμε το ακίνητο ή το εμπράγματο δικαίωμα στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου του έτους και με τον ιδιοκτήτη και υποκείμενος είναι ο κύριος της 1ης Ιανουαρίου του έτους. Αν εγώ έχω ένα σπίτι 1η Ιανουαρίου και 5 Ιανουαρίου το μεταβιβάσω στο παιδί μου, 1η Ιανουαρίου του 14 το είχα πόκει και 10 Ιανουαρίου το πάρει το παιδί μου, εγώ είμαι υπόχρεος, γιατί την 1η Ιανουαρίου εγώ ήμουν ο κύριος, ας το χάσω σε 15 μέρες, είμαι και υπόχρεος και στην κατάσταση που ήταν το σπίτι. Αν το παιδί μου το πάρει και μετά από 10 μέρες το γκρεμίσει για να χτίσει μια οικοδομή, εγώ θα φορολογηθώ όχι για το υπόπεδο, αλλά για εκείνο το ακίνητο που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου. Άρα, όταν λέμε ΕΜΦΙΑ 14, εννοούμε αυτός που το είχε το ακίνητο 1η-1η του 14, και στην κατάσταση που ήταν το ακίνητο 1η-1η του 2014. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνέβαινε στις 30 Ιανουαρίου του 2013, ούτε τι συμβαίνει στις 2 Ιανουαρίου του 2014.